Στην ουσία όμως, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που έχει γράψει είναι ό,τι πιο αντίθετο στις διακηρυγμένες πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς για τους ψυχικά ασθενείς και τους ψυχικά πάσχοντες που θα μπορούσε να γράφει ποτέ βουλευτής. Εγώ δηλαδή αν ήμουν ο Τσίπρας θα τον διέγραφα γι' αυτό, όχι για τον Γεωργιάδη, άστο Γεωργιάδη. Αλλά γιατί προσέβαλε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για να πουλήσει μια εξυπνάδα. Αυτό δείχνει πόσο η πολιτική ελαφρότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη, κύριε Στρατούλη. Κύριε Υπουργέ, αν επιτρέπετε, μιλάτε με τον, αναφέρεστε στον κύριο Στρατούλη, αλλά κάνει παρέμβαση ο ίδιος ο κύριος Παναγούλης. Όχι, δεν θέλω να κάνω διάλογο, με συγχωρείτε. Όχι, εσείς δεν θα κάνετε, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν θα κάνετε. Δεν θέλω καν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να είμαι στο παράθυρο. Δεν θέλω κανένα διάλογο. Ωραία, ας βγάλουμε προσωρινά. Θέλω να με βγάλετε μετά. Δεν μπορεί όμως να μην κάνει παρέμβαση. Ας βγάλουμε. Ωραία, κύριε Παναγούλη, σας μην γίνει διάλογο με τον Υπουργό, αλλά πρέπει να κάνει παρέμβαση. Ωραία. Ας βγάλουμε τον Υπουργό προσωρινά από το παράθυρο να μιλήσει ο κύριος Παναγούλης. Ελάτε, κύριε Παναγούλη. Κάνατε μια παρέμβαση, ακούσατε τον Υπουργό. Όχι, κύριε Υπουργό, δεν χρειάζομαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Παναγούλη. Πρώτα είχα πει από χτες ότι δεν θέλω κανένα διάλογο με τον κύριο Γεωργιάδη. Μα δεν θα κάνετε διάλογο, θα μιλήσετε με εμάς, κύριε Παναγούλη. Στη δήλωσή μου επιμένω, γιατί αυτή τη δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος υπουργός έπρεπε να σας έχουμε απολύσει. Για να δείτε τι θα πει περίκοκο, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ακούστε να δείτε. Εγώ βρίσκομαι σε ένα κόμμα και από τα 18 μου αγωνίστηκα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για το μεροκάματο, για την ασφάλεια. Αυτή η κατάπτυστη δήλωση δυστυχώς πέρασε σε όλα τα μέσα που θα έπρεπε να του κάνετε ερώτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Έπρεπε να σας έχουμε απολύσει. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ρογκάκο, εξήγησε. Εδώ και μέρες γράφετε. Κύριε Παναγούλη, εξήγησε πάντως ο Υπουργός Υγείας ότι είπε εάν είχατε απολυθεί. Όχι, όχι, κύριε Ρογκάκο. Όλες οι εφημερίδες εχθές και η Αυγή και τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, και το Έθνος. Κύριε Παναγούλη, επειδή δεν είναι στον αέρα ο κύριος Γεωργιάδης, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά τα οποία επιμένετε, σε αυτά τα οποία είπατε. Είναι κατάπτυστη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Τι κάνει ένας σοβαρός άνθρωπος και δεν μετέφερα τίποτα άλλο από αυτά που λέει ο κόσμος, ο λαός. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να σας απομακρύνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Στα καφενεία, στα μαγαζά. Μαζέψτε το Γεωργιάδη. Έχει τρελάνει τον κόσμο. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ και μέρες, κύριε Ρογκάκο, ο κύριος Γεωργιάδης απειλεί εργαζόμενους με απολύσεις. Εδώ και μέρες γράφεται και δεν τον έχει ρωτήσει κανένας, απολύτως. Εδώ και μέρες γράφεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Κύριε Παναγούλη, εκείνο το οποίο απαντά ο Υπουργός της Υγείας, ναι, να σας πω κάτι, είναι ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Όμως, εγώ θέλω να μας απαντήσετε σε αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο Υπουργός, ότι θα έπρεπε να σας έχει διαγράψει ο κύριος Τσίπρας. Θα προτείνω, θα παρακαλέσω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Στρατούλη, αν θα πάει, γιατί εγώ βρίσκομαι στη Γλυφάδα, αν θα πάει γρήγορα στην Κουμουνδούρου, να εισηγηθεί στον πρόεδρο μας, να βάλουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο. Τώρα βέβαια οι φράσεις, κύριε Παναγούλη, γελοτοποιός και ψυχοπαθής. Αυτά λέει ο κόσμος. Εγώ μεταφέρω τι λέει ο κόσμος. Κοιτάξτε τα μηνύματά σας, κύριε Ρογκάκο, που έχουν έρθει σήμερα στο πρωινό του Αντένα. Μάλιστα. Και επειδή πιστεύω ότι είστε ειλικρινείς, θα πείτε την αλήθεια. Και θέλω να τελειώσω με τούτο, κύριε Ρογκάκο. Ορίστε. Ο κύριος Γεωργιάδης απείλησε ότι έπρεπε να απολυθούν. Γράφεται εδώ και μέρες στα μπλοκ και σε εφημερίδες ότι η πεθερά του κυρίου Γεωργιάδη, δεν το παίρνω απάνω μου, το έχω διαβάσει, έχει διοριστεί ιδιαίτερα του Προέδρου στο κτηματολόγιο, μαζί προσέλαβε και την ύφη της και δύο άτομα της οικογένειάς του της Λίστα Λαγκάρτ. Γιατί δεν το έχετε κάνει, όχι εσείς, μιλάω γενικότερα. Θα ερωτηθεί βεβαίως, μπορεί να είναι ψέματα. Θα ερωτηθεί ο Υπουργός για αυτά τα οποία λέτε. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Παναγούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.